Είναι μαζί μα ο Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή τη Καθημερινή, να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Ε, Ξεκινώντα από αυτό το παράθυρο πάυση των εχθροπραξιών, που έχει ανοίξει, έχει ανοίξει. Ε, έχω την αίσθηση ότι άνοιξε για πολύ λίγο και ουσιαστικά δεν άνοιξε. Ε, έχει κλείσει, από όσο τουλάχιστον διαβάζω και καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι πλέον αυτό που βλέπω να γίνεται στο, στο Κίεβο, που υπάρχει αυτή η τεράστια πομπή ε, ρωσικών δυνάμεων. Ε, συν αυτέ οι επιθέσει που βλέπουμε την τελευταία ώρα, προμηνύουν ότι η συνέχεια θα δοθεί στο πεδίο ε, γύρω από το Κίεβο. Υποτίθεται όμω ότι θα συνεχίσουν, θα, συνεχίσει, θα γίνει ένα ακόμη γύρο συνομιλιών. Αυτό δεν αφήνει κάποια περιθώρια να ελπίζουμε σε μια α, διακοπή αυτή τη φρίκη που παρακολουθούμε. Το βλέπω δύσκολο. Ο πρόεδρο ε, Πούτιν σε μια συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο Μακρόν έθεσε του όρου του, που είναι η αναγνώριση τη ανεξαρτησία Κρυμαία. Η αποναζικοποίηση, όπω λέει, τη Ουκρανία, που σημαίνει να φύγει η σημερινή κυβέρνηση, η αποστρατικοποίηση τη Ουκρανία και, και το να υπάρχει μια εγγύηση ουδετερότητα, τα οποία δεν μπορεί να γίνουν δεχτεί από τη σημερινή Ουκρανική κυβέρνηση, ούτε η Ευρώπη, νομίζω, το δέχεται να δεχτεί αυτού του όρου. Οπότε, νομίζω πραγματικά θα, θα συνεχιστούν οι μάχε και θα δούμε σε επόμενε δύο-τρει μέρε αν οι Ρώσοι θα καταλάβουν το Κίεβο, θα το καταφέρουν αυτό, πώ θα πάει αυτή η επιχείρηση τι θα απογίνει ο Ζελένσκι ε, και μετά θα μπορέσουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Υπάρχει περιθώριο για άλλου τύπου α, διαπραγμάτευση πέραν από αυτή που διεξάγεται, Αλέξη, ενώ με μεσολαβητές. Εγώ δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτή τη μεσολάβηση. Υπάρχουν πολλοί. Ε, διαβάζουμε, για παράδειγμα, ότι ο Αμπράμοβιτ, ο περίφημο Αμπράμοβιτ, mm. προσπαθεί μαζί με την κυβέρνηση του Ισραήλ να κάνει μια άλλη διαπραγμάτευση. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι προσπαθούν να διαπραγματευτούν. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει καμιά διέξοδο. Άρα, τι αυτό θα σταματήσει και... όταν θα αποφασίσει ο Πούτιν να το σταματήσει. Νομίζω ότι εδώ είναι το ζητούμενο ότι πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο ε, να φύγει από, αυτό, το, τη σημερινή κατάσταση και ο Πούτιν, να του δοθεί δηλαδή κάτι, το οποίο όμω όπω είναι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολο. Πάντω, εγώ θα σταθώ σε ένα πράγμα. Ότι από την Κυριακή μιλάμε για ένα διαφορετικό κόσμο. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση, αυτό που έγινε στην Ουκρανία, έχει αλλάξει τον κόσμο και κατά τη γνώμη μου για πάντα. Αυτό που έγινε, για παράδειγμα, δηλαδή όταν ακούσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει στρατιωτική βοήθεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι το ΝΑΤΟ. Όταν ακούσει του Γερμανού σε μία μέρα μέσα να λένε θα κάνουμε στρατό και παίρνουμε την άμυνα μα σοβαρά, όταν ακούς χώρε ε, οι οποίε δεν είχαν καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα να στέλνουν υλικό, σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει εδώ. Όπω και οι κυρώσει, γιατί νομίζω το μεγάλο παιχνίδι αυτό είναι. Ουσιαστικά η Δύση θέλει να λυγίσει τον Πούτιν με τι κυρώσει ε, που κάνει. Και φαίνεται ότι βρίσκεται σε αυτό το δρόμο, τουλάχιστον αν κρίνουμε από τα πρώτα αποτελέσματα, τα πρώιμα αποτελέσματα των κυρώσεων. Κοίταξε, εδώ δεν είναι, είναι πολύ δύσκολο να το πει κανεί. Δηλαδή, Ουσιαστικά ο, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Πραγματικά είδαμε το ρούβλι, τα είδαμε όλα αυτά επάση τόση. Και κάθε μέρα μέτρα, Αλέξ. Και, και κάθε, μέρα κάθε μέρα, μέρα προστίθεται κάτι. Εντάξει, εδώ θέλει μια βέβαια προσοχή από την πλευρά τη Δύση, γιατί αν αυτό γίνει μια αντιρωσική ιστερία που το εκλαμβάνει ο μέσο Ρώσο έτσι, ε, κάποια στιγμή θα γίνει η μπούμεραν. Και υπάρχει και εκεί ένα πατριωτισμό επάση ο οποίο είναι σε μια λεπτή γραμμή αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι ο Πούτιν ακόμα φαίνεται να είναι δημοφιλή, ακόμα τα μέτρα είναι νωρί, δηλαδή έχουν γίνει πολλά πράγματα. Ε, όλα αυτά έπασε η τόση, ακόμα και τα capital control τα οποία έβαλε σήμερα. Αλλά νομίζω ότι ακόμα είναι νωρί για να πούμε ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Ας. Αλλά καθαρά η στρατηγική τη Δύση είναι αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη.